μέσα με τον νεκροθάφτη, άρα κινδυνεύει. Άρα είναι μέσα στο δωμάτιο μαζί με ένα νεκροθάφτη. Εσύ αμανίσω μέσα στο δωμάτιο μαζί με ένα νεκροθάφτη. Έλα να μιλάνεις! Μπορεί να είμαι νεκροθάφτης, αλλά είμαι ένα καλό, αγνό και τίμιο παλικάρι. Σε έλεγες τουλάχιστον αγνό, καλό και τίμιο γεροντοπαλίκαρο. Κάτσε δηλαδή, είναι ο Κώστας μόνος του μέσα μαζί της. Ναι. Εγώ γεροντοπαλί. Εγώ γεροντοπαλί. Θεία μου, τι σου κάνει. Ο νεκροθάφτης. Τι σου κάνει ο νεκροθάφτης, μάνα μου. Με τον Κώστα. Εντάξει, μην κάνεις έτσι, ήτανε καλός. Θα πεθάνω. Δεν το πιστεύω. Είσαι τόσο λαπάς. Λαπάς, εγώ. Απροπόνητος εντελώς και βήχεις τώρα, σαν το γαϊδούρι βήχεις. Εγώ, κυρία μου, προς πληροφόρησή σου θέλω να σου πω ότι όταν ήμουν μιξής, επιδούν ύψος. Τι επιδούν. Και επί κοντό και επί μακρόν. Επί μακρόν πάντως φαίνεται να έχεις καιρό να επιδείξεις. Γι' αυτό με κυνηγάς. Άξις. Bye. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Αν δεν αρχίσετε αμέσως αυστηρή δίαιτα, δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Δίαιτα. Δίαιτα εγώ. Φύγε γρήγορα το ψυγείο. Πάρα από το ψωμά μου. Παιδάκι μου, είσαι καλά. Μην χείρονται, τι έχεις πάθει. Μια χαρά είμαι εγώ. Εσύ δεν είσαι καλά. Κοίτα. Αυτές είναι λάθος οι αναλύσεις. Δεν είναι. Τι κάνεις, παιδί μου, εκεί. Θα πάω αύριο να βγάλω καινούργιες. Σε χαζώ. Τι να σοβαρεύτω, σε παρακαλώ, τσάπεις τη Σαλόμη. Τι να σοβαρεύτω, τι κάνεις παιδί μου εκεί, γιατί να σοβαρεύω. Είναι νοσοκομείο αυτό το πιέσου, δεν μου φτιάξανε. Δεν πάνε με τη σούχα. Α, δεν πάμε τρεχανά. Ναι, με κοτόπουλο. Γιατί εγώ νιώθω σαν αητός χωρίς φτερά. Ο κύριε Κώστα, εσύ είναι ένας αητός με φτερά, με φτερούκλες, με πολλά φτερά, που άμα τα ανοίξεις, έχουν άνοιμα 10 μέτρα. Έτσι πάμε. Άσε κάτω τις στερούγες, τι θέλω τις στερούγες. Άσε κάτω τις στερούγες, είμαστε. Άσε, κάτω τις στερούγες, είμαστε. Κύριε Μαρία, να μου πες ολοκληρώνω το κοντόπουλο. Άσε τις στερούγες της, Έλενα. Όχι, τις στερούγες της θέλω. Θέλω να τις πάω σήμερα, να τις μαγειρέψω. Είμαι αετός χωρίς φτερά. Ευτυχώς, γιατί δεν σε φάει και σένα. Ανεβαίνω καρδιά μου απ' τη σκάλα και στου τρίτου ορόφου τη γυάλα. Δύο άνθρωποι μέσα αγκαλιά κολυμπάνε. Και στο βάθος μια ροζ καφετιέρα την αγόρασα χθες για μπανιέρα. Είναι η τρέλα στην πόρτα, χαλί την πατάμε. Είπα εγώ δεν έχω φτερά. Τι λέει? Ο Τόνι λέει ότι έχω πολλά φτερά. Αλλά εγώ είμαι αητός χωρίς φτερά. Είναι ο Τόνι κάπου που εμπέρδεψε τα πράγματα. Όχι, κύριε Κώστα, νομίζω ότι είναι εσύ που εμπέρδεψες λίγο τα πράγματα. Τι έπαθες? Συγγνώμη, νύπια κανένα νουζάκι. Με μεσέ. Όχι, ξέρω σφίρι το ήπια, διότι κατεχόμουν από αυτό το υπέροχο συνέστημα. Μαριάννα, διότι οφείλω να σας πω ότι προσωπικά γνώριζα την οικογένεια και ο Μεταστάς ήταν άψογος οικογενειάρχης. Ποιος έπεθανε? Ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος ο οποίος σκεφτόταν τον συνάνθρωπό του. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος συναισθήματα, ένας αητός. Αλλά όπως λέει και το τραγούδι, οι αετοί πεθαίνουν στον αέρα. Ποιος έπεθανε, κύριε Κώστα μου? Εγώ, μάνα μου. Εγώ έπεθανα. Εγώ φωνάξετε την κόρη μου να έρθει να με λαζαρώσει. Α, δεν πάει καλά ο άνθρωπος, εσάλεψε. Καημένα, κύριε Κώστα. Λοιπόν, καθίστε εσείς, πείτε τα με τον κύριο Κώστα και πάω από μέσα να φτιάξω λίγο τα πράγματα. Γιατί κάνουνε τσάμε. Άφησε με λίγο, θα τα βάλω στο ψυγείο. Θεία! Μην επιμένεις, είπα, σταμάτα! Άντε, Ελένα, έτσι μωρό. Σταμάτα.
Άμα αν πρέπει να κάνει δίαιτα, θα την οθήσει το σύμπαν όταν θα πρέπει και θα κάνει που μόνη της. Και εσύ νομίζεις να κάνει που μόνη της? Δεν χρειάζεται δίαιτα, η κυρία Μαριάννα. Α, ναι. Γι' αυτό με είπες βαρέλα. Όχι, ήταν παρεξήγηση εγώ. Εσύ είσαι ένας αητός, χωριστερά, μας τα πες αυτά. Άντε στο καλό, κύριε Κώστα, να μου πεις κανένα ουσάκι ακόμα, άντε. Α, ουσάκι, ναι. Θα θέλατε να βγείτε μαζί μου να πιούμε ένα ουσάκι. Με μεσέ. Ε, ό,τι θέλετε. Όχι, 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 δεν θέλουμε. Άντε στο καλό, στο καλό, στο καλό. Θα θέλατε τότε να βγούμε μαζί για δείπνο. Τι δείπνο? Με ό,τι θέλετε. Όχι, δεν θέλουμε. Άντε στο καλό. Άμα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη. Μα ζητήσετε. Τη δεχόμαστε. Εντάξει είμαστε τώρα. Τη δεχτήκαμε τη συγγνώμη. Άντε στο καλό, λέω, στο καλό. Μα ήθελα και μπράκτος να. Καλέ, μπράκτος. Δεν καταλάβανε οι άνθρωποι. Δεν καταλάβατε μπράκτος. Εντάξει, το δεχτήκαμε αυτό. Άντε στο καλό να πάτε, κύριε Κώστα. Μα κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή δεν θέλετε να σα ζητήσω συγγνώμη εμπράκτος και με δείπνο και. Όχι, δεν θέλω εμπράκτος άλλο και με δείπνο γιατί έχω αρχίσει και δίαιτα εγώ. Α, εντάξει. Μόλις την σταματήσετε τη δίαιτα, ειδοποιήστε με. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη κιόλας. Πάντως εγώ, σαν άνθρωπος, σαν αητός, σαν... πώς το λένε... Ποιο! Σταμάτα, Χριστιανή μου, κι εσύ! Θα σου εξηγήσεις τώρα! Άστο, μας εξηγήσεις μια άλλη φορά! Στο καλό, κύριε Κώστα! Ναι, διότι εγώ είμαι πολύ συναισθηματίας. Είμαι ένας αετός, έτσι νιώθω σαν ένα αετός χωρίστερα. Διότι να σας εξηγήσω. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να μας εξηγήσεις. Καταλάβαμε. Μας το έχεις εξηγήσει πολλές φορές. Ναι. Έχουμε καταλάβει. Να πας στο καλό. Ναι. Στο καλό να πας. Διότι νιώθω σαν ένα αετός χωρίστερα, καταλάβετε. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Άντε στο καλό. Ναι. Το νιώσαμε όλοι γι' αυτό. Στο καλό, στο καλό. Τι ήταν αυτό, Παναγία μου? Ναι! Εσείς. Τι εγώ? Εγώ νιώθω σαν να αετός χωρίς φτερά. Εσείς πώς νιώθετε? Εγώ? Σαν γλυφιτζούρι χωρίς ζάχαρη. Σε καλύπτω? Του Μπελαμί το ουζερί, τα ουζα έπινε σερί. Το παλικάρι, το χλωμό, το πικραμένο. Όπως κι εγώ κάποια φορά, όταν με πρόδωσαν σκληρά. Και από τότε με πιο το αργό πεθαίνω. Στου Μπελαμί το ουζερί, λόγια πικρά, κορμιά νεκρά, βλέμμα σβησμένο. Εδώ πες μου εσύ τώρα ποιος εγκαλύψε όλα αυτά τα έξοδα. Ίση μου ψεύτρα και σκληρή, μου δείξε δρόμο σκοτεινό και λαθεμένο. Τι χουνάς παιδάκι το κεφάλι σου. Κοίτα. Ποιο να κοιτάξω? Τον κύριο Κώστα να εσπάσεις. Λόγια πικρά, κορμιά νεκρά. Και τι να κοιτάξω τον κύριο Κώστα? Γιατί του δώσε να καλύψει τα έξοδα. Πας καλά παιδάκι μου ή έχεις λολαθεί τελείως? Κοίτα. Σκοτεινό και λατεμένο. Τι είναι αυτά? 100 ευρώ. Καλά, κούνησες τα χέρια σου και σου έδωσε 100 ευρώ. Να σου πω, πώς τα χρώσταγε? Ήταν ο λογαριασμός το 100 ευρώ. Τι εννοείς, πήγες, κούνησες τα χέρια σου και σου έδωσε 100 ευρώ? Ναι, πήγαινε κούνα τα εσύ. Πήγαινε. Πάλι καράκι μου χλωμό, άκου και με τι θα σου πω. Δεν πρέπει άντρας για γυναίκα να δακρύζει. Σε καστιν πιάνει αγάπη βρες, πάψε να πίνεις και να κλαις. Δες το φινάλε μου και πες μου αν αξίζει. Στου Μπελαμί... Κούνησε τα χέρια μου και μου έδωσε 100 ευρώ. Είδες που σου έλεγε? Άμα είναι να πάω να κούνησω και τίποτα άλλο.
Κάτσε καλά. Κάτσε παιδάκι μου, εδώ ο λογαριασμός λέει 650. 450. Πας καλά, ορίστε εδώ, 650. Ναι, αλλά ο κύριος Κώστας έδινε 2 ώρες στο μαγαζί. Τι, και σου έχει δώσει κι άλλα. Εγώ δεν ξαναπάω, ε. Κάνει, δεν θα εκμεταλλευτούμε άλλο τον άνθρωπο. Γιατί μωρέ, θα τα κάνει τόσα λεφτά ο νεκροθάφτης. Τζεν! Γιατί παιδάκι μου, τέτοιες ευκαιρίες αρπάζεις από τα μαλλιά. Ναι, αλλά ένεση. Τι? Η ευκαιρία, μαλλιά. Κύριε Κώστα! Στην υγειά σας! Στην υγειά σας, κύριε Κώστα, ναι! Έχεις δίκιο. Η υγεία μου είναι πάνω απ' όλα. Απλά έδρασα έτσι γιατί μου ήρθε λίγο απότομα. Εγώ στη ζωή μου ήμουν υγιής μέχρι τώρα. Μου την έδωσε κι αυτός ο νεκροθάφτης, μην πω! Σου έφτιαξε το κοτόπουλο! Το κοτόπουλο, άσε το κοτόπουλο. Από τα νεύρα μου το φαγάω όλο. Νομίζω δεν ξαναφάω ποτέ κοτόπουλο. Πόψε. Τι? Πόψε, λέω. Α, ορίστε, ξυπνάδε, το αλαφροίσιο το. Μα μου αρέσει, αλλά ξαφνικά είστε στου επιφύτε, είστε στου ονού, να είσαι παλάρε. Λοιπόν, θεία δηλαδή αποφάσισε να κάνει δίαιτα. Τα κάνω, τι να κάνω. Μπράβο, ρε θεία μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, μπράβο. Εγώ δεν χάρηκα, βέβαια, αλλά τι να κάνω. Πού τη βρήκα τόση χολυστερόλη. Ού, μόνο χολυστερόλη. Κάτσε να σου πω γιατί άλλο έχει. Έχει τριγλικερίδια, κατουρικών οξύ. Ουρικό τσάπα. Εντάξει, ρε, πάτε στην καθομιλουμένη. Η καθομιλουμένη σε μάρανε σένα. Λοιπόν, πάω να ξεπλώσω, λέω. Αφήστε μου να τις μελετήσω. Καληνύχτα. Γεια. Πάει στο ψυγείο. Θεία, τι είχαμε στο ψυγείο. Καλό νερό πήγα να πιω, ούτε νερό δεν μπορώ να πιω. Συγγνώμη. Τη δροσιά του να έχεις. Ευχαριστώ. Τα βάλατε όλα πίσω στο ψυγείο, μπράβο. Ναι, αλλά... Όχι, παιδί μου, για να μην χαλάσουνε, λέω. Όχι, δεν τα φάω, είπαμε, άρχισα δίαιτα. Και άμα το λέω εγώ, πάει, τέλειωσε. Τι τέλειωσε, ακόμα δεν αρχίσατε, τέλειωσε. Κάνε κάτι μαζί της. Όλο, δεν θα ασχοληθώ μαζί της. Λοιπόν, αύριο το πρωί θα είμαι στο διαιτολόγο. Όχι, όχι, δεν έχουμε λεφτά για διαιτολόγους. Καλά, εντό να κάνει δίαιτα. Μόνη σου. Ξέρω εγώ. Τι ξέρει. Τα ξέρω. Καλά, μπέ μου τίποτε, ρε. Τι να σου πω, ρε, Ανδρέα. Εν μπορώ να ταράξω. Ναι. Εν γίνω αναγκή να ταράξεις για να μου μιλήσεις. Πονώ. Τα πόθηκιά μου τα νιώθω. Ωχ, Παναγιά. Θέλω την. Ποια? Την πάπια. Ποια, ρε, τη ζωή. Καλά, ναι, δόκες σου την έτσι άξιπα, ρε, κουμπάρε. Αφού δεν θέλεις ούτε να τη δεις. Ωχ, ναι, αλλά... Μόλις την είδα να βουρά, έτσι και βουρούσα κι εγώ από πίσω της, έτσι έβλεπα την και έδωκε μου την έτσι ξαφνικά να τη δεις, ένα διασκελισμό, σαν την απάρα. Δηλαδή, ήταν τελειά... Νομίζω η λέξη απάρα λαλή τα ούλα. Πού πάεις? Μάλλον η απάρα όμως δεν τα είπε νουλά ακόμα. Η ζωή με να ανοίξεις. Γιατί? Τι γιατί ρε, είμαι με τα σόβρακα. Ευκαιρία να δεις ότι το διασκελισμό σου. Όχι, περίμενε, άντρε! Τι είναι το αυτό? Ο Απόλλωνας. Ποιος Απόλλωνας? Ο μαξιλαροφόρος. Σταμάτα ρε, Ανδρέα. Έλα μέσα, Ζωή. Όχι, θα φύγω. Δεν μένω ποτέ σε μέρη με άντρες γυμνούς αφιβολητικής. Όχι, Έντζε, όχι. Θέλει να πει ότι έναν τίτσιρος. Τι δεν είναι? Κούντουρος. Αχα, σε ευχαριστώ, τώρα κατάλαβα. Τσίτσιδος, όπως το λέμε στα ελληνικά, γιατί... Τσίτσιδος, στην Κύπρο λέμε το. Και τι είσαι, τι παριστάνεις? Όχι, τίποτε. Απλά... πονώ, πιάστηκα παντού. Ναι, εμπιασμένος, αλλά είναι μια χαρά. Ναι. Φύρε το μαξιλάρι να δει, κοπέλα, ότι είσαι μια χαρά. Μη τολμήσεις. Γεια. Ωμα, είναι που γίνεται εδώ με. Ρομαντικά. Όχι, έτσι είναι ρωμαϊκά. Ναι, και δεν προλάβαμε να βάλουμε τις χλαμίδες μας, οπότε πέτυχες μας έτσι λίγο σημεία. Σκέφτα, πάω λίγο μέσα να βάλω κάτι, λέμε. Ναι, μείνετε εσείς, έρχομαι. Μα ήταν τίτσιρος. Γιατί ήταν τίτσιρος. Και εσύ γιατί κάτω σου το θεωρείς τον τίτσιρο. Ω, χάσαμε καημένη και εσύ με τον τίτσιρο. Τέλος πάντων, προνοητικός άνθρωπος, αγάπη μου, έφερα μια εκπληκτική κρέμα από σέσκουλο να τον τρίψεις τον λαπά. Τρίψεις τον πολύ καλά. Εγώ να τον τρίψω, γιατί. Δεν κατάλαβα, γιατί να τον τρίψω εγώ δηλαδή. Και ποιος τον τρίψει, εγώ τον τρίψω. Α,
Κατάλαβα. Massage, relax. Αχ, φεύγω για να μην εκνευριστώ εδώ μέσα. Όχι, ζωή, περίμενε. Όχι, εντάξει με τώρα, έτσι με γυμνό, πώ το λέμε με αυτό στίτσερ που λέγαμε πριν. Φορώ, όχι, φορώ το μποξεράκι που κάτω. Αν θέλει, μπορώ να πάω μέσα να βάλω έναν κοστούμι. Αχ, γελάσαμε και πάλι σήμερα. Όχι, αλήθεια, έχω το κοστούμι μου μέσα. Ζωή, περίμενε. Κάτσε, ρε, με βούρα που να βουρήσει κιόλα ζεύτιασμένο. Να, έφερε σου κρέμα. Η ζωή? Η ζωή, καλό πια, δεν θέλω ότι κράτη την κρέμα πριν. Άταρε, έφερε μου κρέμα. Έφερε σου κρέμα να τριφτείς, αφού σε πόφκαλε. Πρώτα έφερε σου κρέμα να τριφτείς. Τι του έκαμε. Εσύγκαψε το. Όχι, έτερε, Ανδρέα, σταμάτα. Γιατί τον σύγκαψε? Όχι, έναν τίποτα, μην πάει το μυαλό σου, δηλαδή. Εσύ γιατί ήρθες, δάμε. Πεινώ. Πεινάς? Ναι, Ανδρέα μου, πεινώ. Γιατί κάμουν ιδιαίτερα με την κυρία Μαριάννα και ήθελα να μας αφήνει να φάμε τίποτα. Γιατί αν με την αντρώνει να φκεί να φάει και εκείνη. Ουφ, έσπασε μου τα νεύρα μου. Εγώ, πέ μου, τι θέλεις να σου μαρέψεις, μα τι θέλεις. Θέλω να φάω ψατσίν. Έχετε ψατσίν μαύρο με τους παντικούς. Τυρί, έναν τυρί. Τέλος πάντων. Και? Τίποτα, ήρθε κάτω για σαλόμι και ήθελε κάτι να φάει. Οπότε ο Ανδρέας να της ετοιμάσει κάτι, γιατί η θεία της Έλενας άρχισε να κάνει δίαιτα. Ποιος κάνει δίαιτα? Η κυρία Μαριάννα. Άντε, επιτέλους. Θέλει. Τι εννοείς? Θέλω να πω επίσης στο νοσοκομείο να κάνουμε κάτι αναλύσεις. Ήφραν τη σταούλα ψηλά. Γλυκερίδια, τριγλυκερίδια, τα πάντα. Είναι ψηλά. Οπότε, επειδή η Έλενα δεν του αφήνει να τρώσει μπροστά τη, σε κατέβηκε κάτω στον Ανδρέα για να τη κάνει κάτι να φάσει. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ τι σχέση έχω με όλα αυτά? Καμία. Καληνύχτα. Όχι. Γιατί καληνύχτα? Καταρχήν, δεν μπορεί να είναι καλή νύχτα, διότι είμαι πιασμένο και πονώ. Όπως είπα κάτω, εμείς αλλούμε με τον Ανδρέα και τα παιδιά θέλουνται και θέλουν να μείνουν και λίγο μόνοι τους. Κατεβγαίνει και ο κύριος Κώστας, λαλεί διάφορες πελάρες, οπότε... Οπότε? Οπότε... η καλησπέρα είναι καλύτερη από την καλή νύχτα. Καλησπέρα, ζωή. Εσύ δεν πας καθόλου καλά? Ναι, δεν πάω καλά, διότι είμαι έτσι πιασμένος, οπότε πάω λίγο έτσι, αλλά μπορώ να πάω καλύτερα. Έτσι, πριν που ήρθες κάτω, δεν ήμουν τίτσιρος, τσιτσιδος, αυτό, φορούσα μποξεράκι μου. Το ίδιο μου κάνει, καληνύχτα. Όχι το ίδιο, αφού τώρα φορώ κουστούμι, δεν ήταν το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Καληνύχτα λέμε. Έταρε, ζωή, περίμενε, αφού λαλώ σου κάτω, τα παιδιά και δεν μπορώ να πάω, γιατί θέλουν να μείνουν λίγο μόνοι τους. Μπορώ να πάω κάπου αλλού. Να πας. Πού να πάω? Όπου θέλεις. Δαμέ θέλω να έρθω. Δαμέ? Ναι, σπίτι σου. Σπίτι μου? Σπίτι σου. Εσύ δεν πας καλά. Ουί. Δεν πας καθόλου καλά. Έλα ρε ζωή, αφού θέλω να σου πω κάτι. Σήμερα μπορούσαμε μαζί σου λύνει την Αθήνα. Όχι. Εσύ με κυνηγούσες όλη την Αθήνα. Ναι, γιατί ήθελα κάτι να σου πω. Τι? Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλήθεια? Ναι, το σκέφτομαι καιρό τώρα και θέλω να σου το πω. Σ' ακούω. Ζωή. Ναι. Η κρέμα που μου έδωκε σας για το σύγκαμα. Είσαι καλά, παιδάκι μου. Ποιο σύγκαμα? Για το πιάσιμο είναι. Για το πιάσιμο. Ναι, τσελαλούσε το Ανδρέα. Για το πιάσιμο, και εκείνο σε επέμενε. Για το σύγκαμα. Να κατέβω κάτω να πάω μποξιλίκι. Τι του κάνεις? Μποξιλίκι, να το σπάσω στο ξύλο, τέλος πάντων. Ναι, τίποτε. Χαρικά. Πια. Τούτος εδώ δεν πάει καλά. Δεν πάει καθόλου καλά. Είσαι καλά! Καλά είμαι, εσύ! Έχουμε πάνω στην καρέκλα ακόμα! Ωραία, καλά, εντάξει! Τι εντάξει! Ναι, εντάξει, είσαι εκεί, μην κατέβεις! Τι λαλή, τρεθιά, δεν πήρα πάνω στην καρέκλα! Κατέβα! Πώς να κατέβω, αφού είναι ποντικός, δαμέ!
παρόντα! Δεν μπορείς, ε! Όχι! Ωραία, κοίτα τι θα κάνεις. Μη φωνάζεις, γιατί μπορεί να θυμώσει ο ποντικός. Απαναγιά μου, μη μου λες έτσι! Σώπα, σώπα! Άμα κάνεις ησυχία, θα βγει ο ποντικός και όπως βγει, του δίνεις μία πάνω στο κεφάλι, καταλαβες! Θεία, τι λαλείς! Τι λαλώ! Ξέρω κι εγώ, λάλησα από την πείνα, καημένη! Θεία, σε παρακαλώ, έλα, φοβούμαι! Σιωπή, κάτι ακούω! Α, κι εγώ ακούω! Έλα, χάτσα, χούτσο! Ακούγομαι μέχρι έξω. Να φύγω έξω. Να φύγεις, κύριε Κωστού μου, να πάει στο καλό. Μα να φύγω τώρα. Εν είπες, να φύγεις. Δεν έχω εισιτήριο. Δεν έχεις εισιτήριο. Δεν κατάλαβα. Είναι τα βούω, κύριε Κώστα μου. Μιχάλη, έπρεπε να τραβάνω. Ναι, έρχομαι δύο λεπτά. Έρχομαι. Δεν μπορώ να φύγω, λαλό σου, αφού δεν έχω εισιτήριο. Μα είναι τα εισιτήριο, κύριε Κώστα μου. Για το αεροπλάνο. Τι να το κάνεις στο εισιτήριο του αεροπλάνου, εσύ. Για να φύγω έξω, στο εξωτερικό. Κύριε Λέσον, κύριε Κώστα μου, είσαι καλά. Καθώ, λοιπόν. Αεροπόρος θα γίνω στη γη να μην αγγίζω. Να βρίσκομαι στον ουρανό τα σύννεφα να σκίζω. Ψυχή και χέρι σταθερό σαν πιάνω το τιμόνι. Να γίνουμε ποταϊτός και ποτέχε. Αεροπόρος θα γεννά. Κύριε Κώστα μου, έχουν κρίσει οι αερογραμμές. Α, goodbye. Goodbye, αεροπλάκι. Στο καλό και μη μας ξανάρθεις. Όχι, επελάβει ο κύριος Κώστας. Κύριε Κώστα μου, κύριε Κώστα μου. Μιχαλή, κάτσε σε όλο με φύζει να σου πω τον πόνο μου. Να με πάω να φάω τον τραχανά μου πρώτα. Μα είμαι αητός. Ό,τι πίτσο είναι καλό. Είμαι αετός, χωρίς φτερά. Μιχάλη, έλα, γιατί είναι έτοιμος ο τραχανάς. Αφήσ' το, Μιχάλη Σαλόμη μου. Γιατί, αφού είμαι μηνά. Να φάμε μόνοι μας. Γιατί. Πειράζει να φάμε μόνοι μας. Όχι, αλλά πειράζει να φάει και ο Μιχάλης. Τώρα είναι ο κύριος Κώστας μέσα και λέει τον πόνο του. Α, οκ. Εντάξει. Βάλεις μου λίγο. Μόνο μου ρε, Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ που μου βάλεις φτερούγες. Έγινε χαμός για τις φτερούγες με την κυρία Μαριάννα και την Έλενα. Είμαι τόσο χωρίς φτερά. Μόνο μου ρε, πολλά φατσιμένος. Χωρίς. Ξέρεις, Σαλόμη μου, και εγώ είμαι φατσιμένος. Αλήθεια, πού εφατσίσες? Α? Πού εφατσίσες, λέω? Είμαι πολλά φατσιμένος άνθρωπος, ρε παιδιά. Έχει μια ώρα που μάσετε. Αεροπόρος θα γεννώ, τα σύννεφα θα σκίσω. Είμαι εδώ χωρίς φτερά. Καμιά γαλάτα να φύγετε. Μιχαλή, άφησε τη γαλάτα τώρα και πήγαινε μέσα. Δεν μπορώ, ρε Ανδρέα, δεν μπορώ. Έπρισε με μόνο μου συνέχεια. Δηλαδή, ο άνθρωπο αεροπόρο θα γεννεί και να γεννεί αετό χωρί φτερά, και να φάει τραχανά. Γιατί μπορεί να ήταν τόσο τραχανά. Μα τον άλλο σου λέει τα λόγια, αν έχει καμιά νενιά. Είναι τα εννιά, άφησε γαλάτα. Αεροπόρο θα γεννώ. Είμαι αετό χωρί φτερά. Αν υπηδήσει από το παράθυρο. Α! Ανδρέα, έχει πάρα πολλά δίκιο. Πρέπει να πάει μέσα να τον προσέχει. Πίνε. Α, είναι κατάλαβε καλά. Πίνε εσύ να τον προσέχει. Ανδρέα, όχι, γιατί είμαι και πιασμένο. Είμαι και πιασμένο τα παιδιά. Πίνε ποτζί τώρα! Ανδρέα, δεν μπορώ. Πίνω. Θέλω να φάω. Να φάω κάτι πρώτα. Ωραία. Έλα. Λαλή σούπα. Έλα τη σούπα σου και πίνε ποτζί τώρα. Δεν μπορώ. Επέλανε με, Ανδρέα. Επέλανε με. Θέλω να μείνουμε μόνοι μας. Καταλαβαίνεις το. Βάρ' μου άλλο λαλή σούπα. Πάντοτε. Λάλλω δυο κουταλιές και πίνε μέσα τώρα. Μάνα μου ρε, Ανδρέα μου, γιατί το κάνεις έτσι? Για τον κύριο Κώστα που το κάνω, αν υπηδήσει από το παράθυρο. Μάνα μου ρε. Δηλαδή πρέπει να πάω τώρα? Ναι, τώρα να πάρεις, Μιχάλη, ναι. Είμαι έτσι πιασμένος ρε, Ανδρέα.
Είμαι και πιασμένος. Μάνα μου ρε. Μάνα μου ρε, ελάλης τίποτε. Πάω. Μάνα μου ρε. Thank you για τη σούπα. Είμαι τόσο χωριστερά. Και τρώει μου τη σούπα. Να σάστα, να σάστα. Παναγία μου, με κοψοχόλιασες. Τι με κοιτάς? Σε κοιτώ. Τι με κάνεις? Μυρίζουμε σε. Τι κάνεις? Θεία, κάνε μου χα. Τι να κάνω? Χα! Εδώ και μου είσαι τρελό, με ξύπνησες μέσα στη νύχτα και να σου κάνω χα. Κάμε μου. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Θεία, κάνε μου χα αμέσως. Χα! Γιατί δεν μυρίζεις τυρί? Εγώ? Ναι, εσύ. Εσύ, τι κάνεις στο δωμάτιό μου? Απάντα μου τώρα, μίσος, γιατί μυρίζεις τυρί. Όχι, εσύ απάντα μου τι κάνεις στο δωμάτιό μου. Με κόψω χόλια και κάθεσαι και με κοιτάς. Φοβάμαι με τον ποντικό. Ποιο ποντικό? Κείνο που ήταν στην κουζίνα. Α, ναι, εκείνο το ποντικό. Καλά κάνεις και το φοβάσαι. Πήγαινε λοιπόν να σκεπαστείς μέχρι επάνω. Γιατί και εγώ αυτό φοβάμαι, γι' αυτό κοιμάμαι τώρα. Θεία, αφήσ' μου τα σκεπάσματα και τα παφτά, ζεμπέ μου, γιατί μυρίζεις τυρί. Γιατί θα σου πω. Θα σου πω γιατί μυρίζω, γιατί νομίζω ότι έχω παλιδρόμηση. Πάμε μου τούτο. Παλιδρόμηση είναι μια ασθένεια που όταν τρως το φαγητό δεν κατεβαίνει όλο κάτω και μετά ξανανεβαίνει όλο επάνω, κατάλαβες. Δηλαδή έφαγε τυρί και κατέβηκε κάτω και ξανανέβηκε όλο πάνω. Όχι, όχι, κοτόπουλο έφαγα και ανέβηκε και κατέβηκε πάνω και ξανανε. Και τι σχέση έχει το κοτόπουλο με το τυρί? Γιατί το κοτόπουλο μπορεί να έφαγε τι? Πού ξέρω, το ρώτησα. Θεία, δεν ξυπνά τα τσιμπέ μου γιατί μυρίζεις τυρί. Θα μ' αφήσεις να ησυχάσω επιτέλους! Ένα λεπτό! Να θεμάτων, αυτός είναι ο προθάφτης, παιδιά όλα. Αυτός με έστειλε στο νοσοκομείο, κάναμε τις αναλύσεις, αυτή θέλει να κάνω δίαιτα, με σκάσανε να σου... Θεία, πού είναι το τυρί? Καλά, θα τη σκοτώσω, δεν την πληντώνει, ε. Βλέπω και τους τίτλους των ειδήσεων. Θεία σκοτώνει ανιψιά! Πού είναι το τυρί? Ποιο τυρί? Το τυρί που ήταν στο ψυγείο. Μπορεί να το φάγει ο ποντικός. Ναι ρε μάνα μου, άνοιξε το ψυγείο ο ποντικός, έπιε το τυρί τζεβαντό. Και τι σύμπτωση, το στόμα σου μυρίζει τυρί. Τι! Όπως κοιμόμουν, μπορεί να άνοιξε το στόμα μου και να μπήκε μέσα ο ποντικός κατά λάθος. Θεία, αφήστε το ξούρισμα, σε παρακαλώ. Τι! Λοιπόν, αύριο θα φτιάξω το ψυγείο. Εντάξει, μην κάνεις την τρελή, να το αδειάσεις. Εγώ να σου πω, αποφάσισα να κάνω δίαιτα. Αφού θες να το αδειάσεις, άδειασέ το, μην κάνεις έτσι την τρελή. Τι κάνεις τώρα? Πες να ζημιθώ. Πού θα κοιμηθείς εδώ? Ναι, μαζί σου. Γιατί, φοβάσαι το ποντικό? Όχι, φοβάμαι σε εσένα. Εμένα? Ναι, φοβάμαι ότι ώσπου να έρθει η ώρα να φτιάξω το ψυγείο δεν θα έχει τίποτε μέσα. Αυτό να ζημιθώ δαμέ. Είμαστε με τα καλά μας, ρε παιδί. Μια χαρά, είμαστε μια χαρά. Ζημιθούμε έτσι αγκαλίτσα, θεία μου. Νάνι, νάνι, νάνι. Εγώ δεν είχα καμία πρόθεση να τη θίξω. Παρακολουθείς με? Ναι, εγώ απλά επήρα τη στο καλό πράγμα έτσι για να βρω έναν τρόπο να την πλησιάσω. Αλλά ήβρα το Βαγγέλη του ταξί. Ξέρεις το Βαγγέλη, ναι, το Βαγγέλη. Λοιπόν, και άρχισε μου κάτι πεντάρες για αυτοσχεδιασμού, ζημίσου μου και τέτοια αυτά και λοιπά. Και εγώ ο αφελής, επήγα να τους εφαρμόσω πάνω στην Μαριάννα. Και με που της έδωκα το καλό πράγμα, ας πούμε, και άρχισε να το τρώει μέσα στην κάτι χαρά και να γλύφει τα δαχτυλιά της, επήγα να της πω. Ζαχαροπλάστης ήταν ο παπάς σου. Όχι, δηλαδή μου ήταν βαρελάς. Άλλο ότι είσαι βαρέλα. Δηλαδή που το βαρελάς. Και πήγα το τις μετρήσεις, επανεξήγησε μας και κάτσε πάει πάνω. Παρακολουθείς με? Ναι. Ναι. Και ύστερα ήρθε η Μητσά, η Σαλόμου. Και η Σαλόμου, ξέρεις. Λοιπόν, και άρχισε να της δει ότι πασά σημαίνει βαρέλα. Βαρέλα σημαίνει πασά και... παρακολουθείς με? Ναι, κύριε Κώστα. Ναι, παρακολουθώ σε, κύριε Κώστα μου. Δεν μπορώ να κάνω και τίποτε διαφορετικό που να μην μου μάθρατσε γέρημα. Παρακολουθώ σε. Αλλά δεν αντέχω άλλο. Έπρισες με. Έσπασες με. Καούρτισες με. Κανείς η ώρα. Κανεί. Κάθομαι και θωρώ σε τόση ώρα να μου λαλείς ιστορίες για φαρέλε και πασές. Και φάτσε τη σούπα μου και με ένα γυριστικό. Και δεν φάτσε τίποτε. Και παντός είμαι τσιπιασμένος. Κανεί. Έλα, με ρώτα! Να μάθεις να μπαίνει. Είναι να μπαίνει. Έβαλα και τα καλά μου τα ρούχα. Έλα και πιάτσε στην άλλη. Τσοκά, πού είναι να πάω? Πού είναι να πάω? Με πού πάθε? Ξέρω εγώ. Κάθε φορά και μιλούσαμε μια χαρά και παρακολούθα.
Και είναι λίγο συγχετών να με αναπτύσσει από τα παράθυρα και θα έτρωγε τη σούπα και μετά μια κουταλιά σου πάνω από αυτήν και όλη μια κουταλιά! Να που λαλείς ρε, εδώ κάνω ένα ολόκληρο τάπερ. Ναι, θα έντω το τάπερ! Θα ούσιας έντω! Μάνα μου ρε! Τι απήγω ρε εσύ, πάνω μου πεις μάνα μου ρε! Μάνα μου φταίξα τώρα εγώ κύριε Κώστα! Εκατάστρεψες με! Επίσης να της πεις ότι βαρέλα σημαίνει πασιά και γενικά ετός χωρίς φτερά. Checking, Γιάννετε. Με τι! Άμα δεν παίρνετε πλάνα τώρα, τι παρεξήγησε μας και κάτσε πάνω! Κάτσε πάνω! Κάτσε πάνω! Δεν πρέπει να πω κάτσε πάνω! Παιδί μου, σε μένα κολλάς! Ο Ανδρέας μου μπορώ να κολλήσω άλλο. Λοιπόν, αύριο το πρωί θα πάω στο διαιτολόγο. Έλα ρε Νίκο! Δεν δοκιμάσκαμε, Δημήτρη! Έλα, κορίτσια συγκεντρωθείτε, έτσι. Τι να συγκεντρωθούμε ρε Δημήτρη! Οι άντρες έχουν πάντα δίκιο. Δεν είμαι από τα σώρα, καμία ανοίξεις. Είναι ευκαιρία να δείτε εσύ Δημήτρη. Τάκα! Πάμε, πούζαμε. Να πει, να πει! Να δει, να πει! Και να μην σου βγει, πάμε. Αεροπόρος θα γίνω στη γη να μην αγγίζω. Να δε, να 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 να. Να με έτσι. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορούσα να το κρατήσω, δεν το αντέχω. Άνθρωπος ο οποίος σκεφτόταν πάντα τον συνάνθρωπό του. Αλλά δεν ήθελε ο άνθρωπος αυτός και άρχισε ξέχασα τι λέω παρακάτω. Όταν τελειώσετε με τη δίαιτα, να μην το πείτε. Να με το πείτε, εσύ δεν. Εσύ και τι σέδομαι. Πεινώ. Πεινάς. Ναι, ρε Ανδρέα μου, πεινώ. Γιατί η κυρία Μαριάννα κάνει δίαιτα. Οριάστηκε λίγο. Ναι, μα παιδιά δεν ήξερα τι διαπόσταση και να κάνει. Έλα, πάμε. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Η αγάπη αυτή με τρελαίνει. Το μαλλί, το μαλλί. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τι λάθος ήταν αυτό. Απ' την Πάφο με παίρνει μια θεία. Με ρωτάει πως θα πάει η Μαρία. Λάθος κάνετε λέω αριθμό και το κλείνω.
Σ' αφήνω